Με απολογητικό υπόμνημα 9 σελίδων, απάντησε ο πρώην Υπουργός Γιώργος Παπακωνσταντίνου στη νέα κλίση της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τη λίστα Λαγκάρντ. Η Κατερίνα Γίκα θα μας ενημερώσει. Κατερίνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Ακυρότητα του όποιου πορίσματος για τη λίστα Λαγκάρντ επικαλείται εκ των προτέρων ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου στο υπόμνημά του που έστειλε σήμερα μέσω του δικηγόρου του Παναγιώτη Βασιλακόπουλου στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Ο τέος Υπουργός Οικονομικών δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης, αρνείται κάθε τέλεση αξιόπινης πράξης και μιλά για διατεταγμένες κατηγορίες προς εξυπηρέτηση μικροπολιτικών συμφερόντων. Ενώ διαμαρτύρεται γιατί δεν είχε, Ελένη, στη διάθεσή του το απαραίτητο διχρονικό διάστημα για να προετοιμάσει την κατάθεσή του. 17 μέρες για 20.000 σελίδες δικογραφίας είναι μπεχμός, υποστηρίζει χαρακτηριστικά ο κ. Παπακωνσταντίνου. Παράβαση καθήκοντος, νόθευση εγγράφου και απιστία περί την υπηρεσία είναι οι κατηγορίες που του αποδίδονται για τη λίστα Λαγκάρντ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου σημειώνει ότι δεν έχει καμία αμφιβολία για το πόρισμα που θα βγάλει η Επιτροπή, εκτιμώντας ότι η απόφαση να παραπεμφθεί ως δίθεν υπαίτιος των δίθεν εγκλημάτων που δίθεν τέλεσε είναι προηλημένη. Επικαλείται μάλιστα, Ελένη, και τις διαρροές που βγήκαν στο τύπο για να στηρίξει το αίτημά του ότι, και να θέσει θέμα δικονομικής απόλυτης ακυρότητας του όποιου πορίσματος βγάλει η Επιτροπή. Η Επιτροπή, Ελένη, τώρα ολοκλήρωσε τις εργασίες της, ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των μαρτύρων με αυτό το υπόμνημα και προχωράνε τώρα στα διαδικαστικά για να εκδώσουν το πόρισμα που σύμφωνα με πληροφορίες 4 Ιουλίου θα κατατεθεί στη Βουλή και θα μπει στη συνέχεια για συζήτηση στην Ολομέλεια. Προκειμένου να παραπεμφθεί ή όχι ο Παπακωνσταντίνου στο ειδικό δικαστήριο. Κατερίνα Γκίκα. Και μία μικρή πληροφορία τελευταία στιγμή, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει αίτημα να κληθεί και ο κ. Βενιζέλος, καθώς προέκυψαν, όπως λέει, νέα στοιχεία. Ωστόσο, έγινε ψηφοφορία και το αίτημα απορρίφθηκε. Κατερίνα Γκίκα, σε ευχαριστώ.